Εκεί μου πέρασε ένα μηχανάκι, όπως και την προηγούμενη φορά, μια μηχανή, δεν ξέρω εγώ τι είδα καν. Έβγαλε το Καλάσνικοφ και γάζωσε το μαγαζί. Και άσε το όπλο εδώ. Προφανώς μπλοκάρισε το όπλο. Είναι ψηλοπαλιό. Πιθανόν για δικό του λόγο ασφαλείας, για να μην τον πιάσει στον δρόμο, δεν ήθελε να το κουβαλάει πάνω του. Δεν ξέρω, θα τα δει η ανάκριση, θα τα δουν οι ελεκτικές αρχές. Που δεν τις έχω και πολύ εμπιστοσύνη. Ένα άτομο ήταν. Το κρατήριο ήταν κλειστό. Έγινε περίπου στις 3 ώρα από την πληροφόρηση τα παιδιά μου. Και. Άμα ήταν ένα άτομο, δύο άτομα. Εμείς είδαμε στην κάμερα από ό,τι μου είπαν ένα άτομο. Και την προηγούμενη φορά ήταν πάλι ένα άτομο. Πιστεύω ότι συνδέονται τα δύο γεγονότα και η προηγούμενη απειλή με τη χειροβοβίδα και αυτό. 101%. Έχω γίνει στόχος πολλά χρόνια. Δυστυχώς για τον κλάδο μου. Δυστυχώς για τους οικογενειάρχες πρατηριούχους, δυστυχώς για τους Έλληνες πολίτες, η πολιτεία διαχρονικά, όχι μόνο σαν αυτοκυβέρνηση, αλλά και η προηγούμενη και η προπροηγούμενη, απέχει το καθηκόντο της. Και θα πρέπει να επιτέλους να δούμε και να δουν οι πολίτες ποιος φταίει και γιατί δεν γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει και χάνουν τα λεφτά τους, γιατί το λαθρεμπόριο κυκλοφορεί έχει ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια. Σκεφτείτε το νούμερο αυτό. Για το νούμερο αυτό κόπηκαν συντάξεις κάποτε. Είναι όσο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των πετρέλαιο θέρμανσης και θα μπορούσε κάλλιστα ο Έλληνας πολίτης να ελαφρυθεί από τους ειδικούς φόρους που το βαρύνουν. Πιστεύω ότι είναι δηλαδή από τα κυκλώματα. Πιστεύω 100%. Πιστεύω ότι είναι 100% από τα κυκλώματα, 101% από τα κυκλώματα. Ο λόγος μας και ο λόγος μου, αφού εγώ πήρα επάνω μου όλη την δράση αυτή με τη συμπαράσταση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι καυστικός απέναντί τους. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα και δυστυχώς θα επαναλάβω κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να γραφτεί, ότι ενώ οι νόμοι ψηφίζονται, με ευθύνη της πολιτείας, για ακόμα μία φορά, δεν εκδίδονται οι κοινές υπουργικές αποφάσεις και οι νόμοι παραμένουν ανενεργείς. Θεωρώ ότι γίνεται εσκεμμένα και θα πρέπει να αποδείξουν όλοι αυτοί που δεν κάνουν το καθήκον τους, ότι δεν το κάνουν εκ προθέσεως.